αστυνομικό όχημα, εγώ έφευγα με το αυτοκίνητο και είδα αυτό. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Πολλά περιστατικά βίας όμως. Γενικώς, παντού. Πώς δεν μας ανησυχεί, όλους νομίζω ότι μας ανησυχεί. Κάποιος μαθητής χτύπησε ένα διευθυντή σε σχολείο του Ηρακλείου. Ο συνάδελφος δεν έχει κάτι σοβαρό, από ό,τι μας ενημέρωσε τουλάχιστον ο ίδιος και έχω ενημερωθεί. Και τηρούνται οι δέουσες ενέργειες. Για το περιστατικό τι μάθατε εσείς? Ήταν κάποιος μαθητής τον χτύπησε, τώρα διερευνούμε για περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ισχύει αυτό το ότι ήταν καταληψίας, κατηγορήθηκε και είχε... Αυτό το διερευνούμε. Μας προβληματίζει το γεγονός, έχουμε ανοίξει 2 εβδομάδες και ακούγονται διάφορα. Το θέμα είναι ότι αυτά γίνονται περισσότερο εκτός σχολείου και όχι εντός σχολείου. Πράγμα που σημαίνει ότι οτιδήποτε αυτή η βία που υπάρχει είναι περισσότερο εισαγόμενη στα σχολεία και όχι από τα σχολεία. Προσπαθούμε, έχει προβληματίσει και εμάς και το Υπουργείο και όλη τη σχολική κοινότητα. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά βίας. Δεν πρέπει να μας, σίγουρα δεν μας χαροποιεί, σίγουρα μας προβληματίζει και σίγουρα υπάρχει εξήγηση. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι αυτά τα παιδιά σίγουρα δεν φταίνε. Αν φταίει κάποιος, είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εμείς οι μεγάλοι. Η κοινωνία μέσα στην οποία ζούνε. Και το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια, ότι αυτά τα παιδιά είναι κομμάτι μιας κοινωνίας η οποία τα οδηγεί στα άκρα. Έχουν περάσει πάρα πολλά, 10-15 χρόνια, και αυτά και οι οικογένειές τους, και δεν έχουν καμία προστασία. Πρέπει οπωσδήποτε, επιτέλους, αυτό που λέγεται πολιτεία, να σκέψει πάνω από το πρόβλημα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Χάνουμε αυτά τα παιδιά, δεν είναι τα μόνα. Τα πολλαπλά περιστατικά βίας, τα σοβαρά περιστατικά βίας που φτάνουν στη δημοσιότητα, κρύβουν πολλά περισσότερα από πίσω. Κρύβουν μια οικογένεια η οποία έχει μεγάλη ένταση, δεν μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Κρύβει ένα σχολείο το οποίο από τη στιγμή που πατάνε το πόδι τους σαν μαθητές, το μόνο που κάνει είναι να τα εξωθεί συνέχεια με άγχος, σε ένταση, στο κυνήγι επιδόσεων, ανταγωνισμού, χωρίς να τα βοηθάει να μπορούν να ενταχθούν μέσα σε μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να τα βοηθήσει. Αυτά που λέμε η περίφημη αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια και η ενσυναίσθηση δεν καλλιεργείται επουδενή στο σχολείο και πολύ περισσότερο σε αυτή την κοινωνία. Όμως δεν έχει θεσμοθετήσει το θεσμό των ψυχολόγων και της ψυχικής υγείας η πολιτεία για τα σχολιά? Μόνο στα χαρτιά. Η θεσμοθέτηση είναι μόνο στα χαρτιά, γιατί ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Όταν στην πρωτοβάθμια, στα σχολεία, δηλαδή τα δημοτικά, είναι η παρουσία των ψυχολόγων, όταν αυτή έρχεται, είναι μία φορά τη βδομάδα. Και ακόμα χειρότερο, οι ψυχολόγοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Το οποίο, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ακόμα και οι πιο αδαείς, είναι το α και το ω της βοήθειας της ψυχολογικής και ψυχιατρικής, είναι η απόκτηση εμπιστοσύνης με τους μαθητές και της εξοικείωσης με το περιβάλλον. Άρα αυτό εξορισμού δεν γίνεται μέσα στα σχολεία. Το ίδιο βέβαια και στη δευτεροβάθμια, όπου η ύπαρξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων είναι σε αυτό το ίδιο το πλαίσιο σχεδόν ανύπαρκτη. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτεία από τη μια θα πει ότι προσπαθεί να βρει λύση για το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά είναι μια στάση πολύ υποκριτική, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική και πραγματική βοήθεια προς αυτά τα παιδιά. Ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντική και η βοήθεια προς τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχουν να ανταπεξέλθουν σε ένα πάρα πολύ έντονο γραφειοκρατικό σύστημα, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να μην έχουν μόνιμη θέση εργασίας, να ζουν και αυτοί το ίδιο στρες που ζούμε όλοι εμείς μέσα σε αυτή την κοινωνία, και δεν έχουν καθόλου τη βοήθεια της εκπαίδευσης, του να μπορούν να αντιληφθούν, να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά αυτά τα παιδιά μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Κοιτάξτε, η βία πλέον σε αυτή τη χώρα είναι μια καθημερινότητα. Και επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι μάστιγα για την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, την καθημερινότητά μας έτσι όπως εξελίσσεται, να εισκύψουμε στο πρόβλημα, να καταλάβουμε πλέον ότι πρέπει στα παιδιά μας να δώσουμε οράματα, ιδανικά και αξίες, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Θα πρέπει επιτέλους οι κυβερνώντες να εισκύψουν πάνω από το σοβαρότητα αυτό το πρόβλημα, το οποίο διαλύει κάθε έννοια κοινωνικού ιστού. Να καταλάβουν ότι αν δεν προστατευτούν οι εκπαιδευτικοί,
Αν δεν προστατευτούν τα παιδιά μας από όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις, σε ακραία φαινόμενα όπως είναι το σημερινό. Δεν πρέπει να εκπλησόμαστε. Όλα αυτά που συμβαίνουν και ζούμε καθημερινά μας οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα, αν δεν αντιμετωπιστεί εν τη γενέση του επιτέλους και αν δεν έχει χύψει η πολιτεία πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει με τους τρόπους που πρέπει, με ουσιαστικούς τρόπους, θα έχουμε μια ανεξέλεκτη βία η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και σε τι άλλα φαινόμενα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πόσους ψυχολόγους έχουν τα γυμνάσια και τα λύκεια στο Ηράκλειο? Κύριε Λονταράκη, η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή τη στιγμή ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Φέτος δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, αλλά θα σας πω πέρυσι, ας πούμε, τα δεδομένα που είχαμε ήταν ότι ένας ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός πήγαινε σε ένα σχολείο τη βδομάδα, τις 10 μέρες, κάπως έτσι είναι αναλογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο απλά δεν φτάνει, έτσι, αλλά είναι και κάτι το οποίο δυστυχώς μένει στη μέση αυτή τη δουλειά που πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί και μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην κατάσταση του, να μπορέσουν τα παιδιά να βγάλουν πράγματα από μέσα τους, να χαλαρώσουν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία έννοια και ότι μπορούν να μιλήσουν κάπου, να βγάλουν όλα αυτά τα προβλήματα που ζουν στην καθημερινότητά τους και μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα, μένει στη μέση. Έτσι είναι κάτι το οποίο δεν φτάνει. Θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία, εδώ που έχουμε φτάσει, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος να υπάρχει σε κάθε σχολείο καθημερινά, να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά που ζούμε και καλούμαστε εκπαιδευτικοί σαν πολυεργαλεία πλέον μέσα σε ένα σχολείο, κάνοντας τα πάντα, να πάρουμε ένα ρόλο και ρόλους που δεν μας ανήκουν και δεν μπορούμε να τους επιτελέσουμε γιατί ακριβώς δεν έχουμε εξειδικευτεί πάνω στις συγκεκριμένες επιστήμες.